Να ξεκινήσω από το θέμα που έθεσε η κυρία Λιαγκούλη. Φυσικά αυτά είναι καταδικαστέα εκ των προτέρων. Αλλά δεν σας άκουσα να πείτε τίποτα. Και όταν καταγγείλαμε με στοιχεία τις συνακροάσεις που υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στον Περισσό. Και ήσασταν και η κυβέρνηση εσείς τότε. Και η απάντηση ήταν τίποτα. Όταν γίνονταν αυτά, βρεθήκαμε στη Βρετανία και εκεί σταμάτησαν όλα. Τώρα το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να απαντήσετε. Ποιος παρακολουθεί? Τουλάχιστον εσείς οι κυβερνητικοί. Ποιοι είναι αυτοί που παρακολουθούν? Τι αποδείχτηκε ιστορικά? Μυστικές υπηρεσίες. CIA, MI6 και δεν συμμαζεύεται. Και εσείς που είσαστε και πολύ φίλοι με το Ισραήλ, τι έχετε να πείτε για το λογισμικό αυτό το Predator, δεν ξέρω πώς προφέρετε, που ήταν Ισραηλινής εταιρείας και το οποίο κυκλοφόρησε παντού, με το οποίο μπορούσε να παρακολουθεί τον καθέναν. Τι τιμωρήθηκε η εταιρεία? Κυρώσεις κατά του Ισραήλ? Τίποτα. Επομένως αλωνίζουν και είναι γνωστό αυτό. Και είναι δεδομένο και φτάνουμε σε σημείο να λέμε όταν μιλάμε στο κινητό, ξέρετε, τώρα είναι σαν να μιλάμε με τα μεγάφωνα στο Σύνταγμα και να είναι όλα τα κανάλια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ας μην κάνουν ορισμένοι τον, δεν λέω για εσάς, τον έκπληκτο για το τι συμβαίνει. Τώρα να πάμε στα δικά μας. Εντάξει, είναι γνωστό τώρα ότι έχουμε εναρμόνιση των διατάξεων που αφορούν τη Βουλή με την νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις, όπως ψηφίστηκε με το 44-12 του 16 και τροποποιήθηκε το 21 με το 47-82. Εμείς είχαμε καταψηφίσει, και δεν είναι ώρα τώρα να βγάλω λόγο για τους λόγους, υπάρχουν στα πρακτικά, είχαμε καταψηφίσει και τις δύο. Επομένως, θα ήταν ανακόλουθο να ψηφίσουμε την εφαρμογή του στη Βουλή. Αυτό το νόημα έχει η καταψήφιση. Δεν θέτουμε ζητήματα διαχείρισης κλπ. Δεν έχουμε κανένα στοιχείο ούτε καμιά αμφιβολία για το τι γίνεται, αλλά ψηφίζουμε πολιτικά. Επομένως, 1, 2, 3, όσα άρθρα αφορούν, 4, 5, ψηφίζουμε κατά με αυτό το σκεπτικό. Τώρα τα υπόλοιπα είναι οργανωτικά ζητήματα. Πέρα από ερωτηματικά που μπορεί να υπάρχουν, ορισμένα θέματα που γενικά μπορεί να συμφωνήσει κανείς. 8, 9, 10 δηλαδή, 11. Στο 12 ψηφίζουμε παρόν και στο 13 και στο 14 στο 12. Και γίνεται συζήτηση τώρα για το γραφείο τύπου του Πρόεδρου. Υπάρχει βέβαια η λογική ότι ο Πρόεδρος πρέπει να έχει ένα της εμπιστοσύνης. Αυτό συμβαίνει παντού. Βέβαια υπάρχει όμως και η αντίφαση. Εσείς τα λέτε. Εμείς δεν τα λέμε. Ότι ο Πρόεδρος είναι υπερκομματικός. Εκφράζει όλη τη Βουλή και λοιπά, δεν έχει σχέση με εσάς. Όμως ο Πρόεδρος εκλέγεται από το πρώτο κόμμα, αυτό που είναι το κυβερνητικό. Μπορεί να εκφράζει θεσμικά όλη τη Βουλή, αλλά έχει πολιτική άποψη για όλα αυτά τα θέματα. Εδώ υπάρχουν δύο απόψεις. Εμείς δεν θεωρούμε ότι ο διορισμός είναι η καλύτερη λύση. Μπορεί να υπάρχουν άλλα προβλήματα, άλλου είδους προβλήματα με το άλλο το σύστημα, αλλά είναι πιο, πώς να το πω κανένας, πιο δημοκρατικό. Με ερωτήματα πάντα. Γιατί και εκεί γίνονται διάφορες συμφωνίες. Επομένως, επί της αρχής και στο 15 ψηφίζουμε παρόν. Τώρα έγινε πολλή συζήτηση για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Να δημιουργηθεί μια επιτροπή για να ξέρει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Από 30 βουλευτές που θα παρακολουθεί, θα ελέγχει, θα τροποποιεί. Τι άλλα, έχει πάρα πολλά να τα πούμε. Που θα είναι ένα υπερόργανο το οποίο θα ελέγχει το Ταμείο Ανάκαμψης. Μα τι κοροϊδία είναι αυτή? Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η κατεύθυνση του Ταμείου Ανάκαμψης? Εσείς χειροκροτάγατε όλοι. Τι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης? Πρώτον, είναι δωρεά στον ελληνικό λαό από τη μεγάλη και καλή Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι. Θα το πληρώσει χρυσό. Από πού είναι τα λεφτά?
από την υπερφορολόγηση, την άγρια και των Ελλήνων εργαζομένων και όλων των εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αλήθεια αυτό ή δεν είναι? Δεύτερον, πώς θα, δεν θα αυξήσει το κρατικό χρέος? Ποιος θα το ξεπληρώσει το κρατικό χρέος? Οι βιομήχανοι, οι επιχειρηματικοί όμιλοι? Δώστε μου και εμένα ένα απαραίτητο χρόνο. Δεν θα είναι πολύ. Ό,τι θέλει είναι το ένα νέο μνημόνιο. Τρίτον, έχει προαπαιτούμενα ή δεν έχει? Έχει 17. Και μάλλον είναι περισσότερα ακόμα. Δηλαδή, ακόμα και τη δικαστική αστυνομία, προαπαιτούμενο για να πάρει λεφτά. Μέχρι σε εκεί φτάνει. Δηλαδή, νέο μνημόνιο. Αυτή είναι η ουσία. Επομένως, τι θα κάνετε δηλαδή, τι θα γίνει ακριβώς? Αυτή η επιτροπή, άσε που θέλει καμιά εκατοστή για να τα παρακολουθάνε όλα μαζί όλα αυτά. Από προσανατολισμός είναι. Αυτό που γίνεται και γράφεται, εγώ θα το πω και ευθέως, είναι ορισμένοι ευνοημένοι, επιχειρηματικοί όμιλοι και ορισμένοι ρηγμένοι. Και θα γίνεται μία κόντρα και μία αντιπαράθεση με όλα αυτά. Επομένως, ρωτάμε να ξέρει ο κόσμος, μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση του Ταμείου Ανάκαμψης που είναι στη συντριπτική του, συντριπτικότατη πλειοψηφία, χρηματοδότηση δισεκατομμυρίων στους επιχειρηματικούς ομίλους για να φέρει την ανάπτυξη, που η ανάπτυξη θα φέρει θέσεις εργασίας και που θα είναι πληρωμένες, καλοπληρωμένες και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Και η πραγματικότητα είναι βάρβαρη. Μπορείτε να ανατρέψετε αντεργατικούς νόμους οι οποίοι ψηφίστηκαν ακριβώς για αυτό το λόγο, για να μειώσουν την τιμή της εργατικής δύναμης και να αυξήσουν τα κέρδη των επιχειρήσεων? Όσο καταργήσατε και τον νόμο, λέω και για εσάς, Βρούτσι, τον κάνατε Αχτσόγλου. Βρούτσι Αχτσόγλου και μια χαρά. Ήταν πάρα πολύ καλά. Επομένως, για να μην δημιουργούνται, φυσικά και εμείς θέλουμε. Δεν είμαστε αδιάφοροι στο θέμα της διαφάνειας. Αλλά μην γίνετε καραμέλα. Και τώρα ελέγχεται. Και μπορούμε και εμείς και όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες όταν βλέπουν. Αλλά όμως μην δημιουργείτε την εντύπωση στον κόσμο ότι είναι δωρεάν τζάπα και ότι είναι το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Ποιας οικονομίας? Των επιχειρηματικών ομίλων είναι και των καπιταλιστών. Οι εργαζόμενοι βλέπετε πώς ζουν. Και μην δημιουργείτε και την αίσθηση ότι αυτή η επιτροπή θα μπορέσει να αλλάξει κατευθύνσεις. Υπάρχει αυστηρός και σκληρός έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και για το τελευταίο ευρώ. Τώρα, το τι γίνονται κάτω από το τραπέζι, αυτά είναι πασίγνωστα από αυτά. Και για το ΕΣΠΑ, το ΕΣΠΑ δεν είναι καινούριο. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Και όποια κυβέρνηση ήρθε, το αξιοποίησε με βάση τι? Με βάση τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς αυτή την κατεύθυνση. Κανένας δεν μπορούσε να το αλλάξει. Άλλο αν μπορούσε να κάνει κάποιον καταμερισμό σε κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά αυτά ήταν ψίχουλα. Με αυτό το σκεπτικό, λοιπόν, εμείς θα ψηφίσουμε παρόν. Και η ψήφος έχει αυτό το νόημα. Ότι δεν θέλουμε να καλλιεργείται στον κόσμο η αυταπάτη, ότι θα ελεγχθεί και ότι μπορεί να αλλάξει και από αυτό δεν γίνεται. Και φυσικά δεν είμαστε και διάφοροι στο θέμα της ονομαζόμενης διαφάνειας. Αλλά ξαναλέω και η υποκρισία έχει όρια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.